Τραγικές μνήμες ξύπνησε η νέα τραγωδία στο γεροπόταμο της Μεσαράς. Σχεδόν 14 χρόνια πριν, μια νέα γυναίκα έχασε τη ζωή της όταν παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά του Κεράτιου ποταμού στο ρέμα της Κνωσού, στην προσπάθειά της να διασχίσει μια Ιρλανδική διάβαση. Φωνική νεροποντή πλήττει το Ηράκλειο στις 26 Μαΐου. Τα ορμητικά νερά Χυμάρου στην περιοχή της Κνωσού μετατρέπονται σε παγίδα θανάτου για την 38χρονη καθηγήτρια Φωτεινή Χυλαδάκη. Το αυτοκίνητό της εντοπίζεται 150 μέτρα από το σημείο που είχε παρασυρθεί. Άνδρες της ΕΜΑΚ απεγκλωβίζουν μετά από μια δύσκολη επιχείρηση το άψυχο σώμα της 38χρονης. Έβασε το ποτάμι ορμητικά νερά και αυτό ήταν σαν αποτέλεσμα. Την ώρα εκείνη που προσπάθησε να περάσει, παρέσυρε το αυτοκίνητο. Πρόκειται για εκείνα τα σημεία του οδικού δικτύου όπου δρόμοι συναντιόνται με χυμάρους. Λίγο τσιμέντο αντικαθιστά τις γέφυρες για τη διευκόλυνση των οχημάτων. Ωστόσο, αυτή η διευκόλυνση μπορεί να αποβεί μοιραία σε περιπτώσεις πλημμυρών. Ιρλανδικές διαβάσεις. Ολόκληρο το επαρχιακό δίκτυο της Κρήτης είναι βασισμένο σε αυτές, με τον κίνδυνο να ελοχεύει σε κάθε σημείο για οδηγούς και πεζούς. Στο Ηράκλειο, η πολιτική προστασία σε τρία σημεία καρδιοχτυπά κάθε φορά που πέφτουν μεγάλοι όγκοι βροχής. Εκτός από το ρέμα της Κνωσού, όπου μετά την τραγωδία κατασκευάστηκε γέφυρα, υπάρχουν ακόμη Ιρλανδικές διαβάσεις σε Κορώνη, Μαγαρά και Κατσαμπά. Από την Παρασκευή η υπηρεσία μας, η πολιτική προστασία σε συνεργασία με τη Δημοτική Αστυνομία και την Ελληνική Αστυνομία αναγκάστηκαν να κλείσουν ένα δρόμο στο Μέσα Κατσαμπά, οδός Δερβενακίων, όπου είναι γνωστό και είχε εντοπιστεί ο κίνδυνος ότι υπήρχε εκδήλωση πλημμυρικού φαινομένου. Σε κάθε ένα από αυτά τα σημεία υπάρχει σήμανση. Ωστόσο δεν είναι λίγοι οδηγοί που αψηφούν τον κίνδυνο και προκειμένου να εξοικονομήσουν λίγα χιλιόμετρα αναμετρώνται με το νερό. Έγινε φύλαξη της διάβασης από αστυνομικούς και τοποθετήθηκε κατάλληλη σήμανση για απαγόρευση της κυκλοφορίας από το συγκεκριμένο δρόμο. Ποιος όμως έχει την ευθύνη για τη σήμανση? Θα πρέπει κάθε δήμος ξεχωριστά να επισημαίνει αυτά τα σημεία και αμήν τι άλλο να τοποθετεί αυτές τις πινακίδες. Αυτό που έκκληση που κάνω εγώ στους πολίτες είναι σε τέτοιες περιπτώσεις να αποφεύγουν να περνάνε τέτοιους χυμάρους, τέτοιους δρόμους, γιατί τα αποτελέσματα γνωρίζουμε. Ωστόσο, το επικαιροποιημένο σχέδιο δράσεων πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων που εξεδόθη το Δεκέμβριο του 2018 υποδεικνύει ως υπεύθυνη την τροχέα. Πρέπει οι υπηρεσίες, οι δήμοι, οι αστυνομικές υπηρεσίες, η δημοτική αστυνομία, όταν εκδηλώνονται τέτοιου είδους φαινόμενα, αναπτύσσοντας το ένστικτο του κινδύνου και της προστασίας για τους πολίτες, πρέπει να λαμβάνουν επιπλέον μέτρα. Επιπλέον σήμανση και επιπλέον φρούρηση, θα έλεγα, των περιοχών αυτών. Σε κάθε περίπτωση, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προειδοποιεί. Σε περιπτώσεις πλημμυρών, προσέχουμε τις διασταυρώσεις με χυμάρους και υδατορέματα και δεν τους διασχίζουμε πεζή ή με αυτοκίνητο. Υπάρχει κίνδυνος να παρασυρθούμε από το ορμητικό νερό. Προσέχουμε ιδιαίτερα τη διέλευσή μας, ακόμη και όταν υπάρχει γέφυρα. Δεν υπερεκτιμούμε τις δυνατότητές μας ή τις δυνατότητες του οχήματος που οδηγούμε. Εφόσον απαιτείται να μετακινηθούμε, επιλέγουμε ασφαλείς διαδρομές, ακόμη και αν χρειαστεί να διανύσουμε μεγαλύτερες αποστάσεις.